Σύμβαση προϋπολογισμού 750.000 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας για τη βελτίωση του δρόμου Κόμβος Ρωμανού Γιάλοβα. Με αυτό το έργο, ένα πλέγμα οδικών αξώνων σε μερικούς μήνες αναμένεται να έχει αλλάξει την εικόνα της περιοχής στο επίπεδο της πρόσβασης. Είναι ο δρόμος από τον Κόμβο του Ρωμανού μέχρι την Γιάλοβα. Προσέξτε, 750.000 ευρώ από τον Κόμβο του Ρωμανού μέχρι τη Γιάλοβα. 5 εκατομμύρια ευρώ από την Ίγκλενα μέχρι τον Κόμβο του Ρωμανού και 45 εκατομμύρια ευρώ με την παράκαμψη της Γιάλοβας προς την Πύλο. Μιλάμε για ένα πλέγμα οδικών αξώνων που σε κάποιους μήνες από τώρα θα έχει αλλάξει κυριολεκτικά την εικόνα της περιοχής στο επίπεδο της πρόσβασης. Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο βελτίωσης του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπέγραψε συμβάσεις προϋπολογισμού 360.000 ευρώ. Για το στάδιο της Καλαμάτας θα έχει ένα από τα καλύτερα τερέν της πατρίδος μας, αγωνιστικό χώρο από τους καλύτερους της πατρίδος μας. Καταβλήθηκε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό. Το χρωστάμε στην ομάδα της Καλαμάτας και στους φιλάθλους της. Ο προϋπολογισμός είναι 360.000 ευρώ και θα γίνουν και άλλα έργα στο Εθνικό Δημοτικό Στάδιο που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια και είναι προφανές ότι οι δυνατότητες του Δήμου δεν αρκούν για να τα κάνουν όλα αυτά. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στην πόλη της Καλαμάτας και στο Μεσσηνιακό, ξέρετε, με αρκετά χρήματα και στην Ένωση και στο γήπεδο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, ώστε τα παιδιά μας να μπορούν να αγωνίζονται και με ασφάλεια και να υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις ώστε οι αγώνες να γίνονται με τον καλύτερο τρόπο. Εύχομαι από τη θέση αυτή και εγώ και οι συνεργάτες μου η Καλαμάτα να έχει την καλύτερη δυνατή πορεία, να κερδίσει στους στόχους της και πάντως εμείς είμαστε εδώ, προφανώς και ο Δήμος, εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε στα θέματα της υλικοτεχνικής υποδομής όσο έχουμε υποχρέωση. Από ό,τι φαίνεται είμαστε στην τελική ευθεία. Μέσα στο μήνα πιστεύουμε θα έχει παραδοθεί και το χορτάρι στο στάδιο. Επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες μου. Είναι χρόνια που το θέλαμε αυτό το χορτάρι, αυτό το γήπεδο. Μακάρι να μας πάει καλά. Να ευχαριστήσω και για τις ευχές τον κύριο Περιφερειάρχη. Να πω από το στόμα του και στο Θεού ταυτή. Και να μεταφέρω και τις ευχαριστίες του Προέδρου που είναι στην Αμερική και στον οποίο η πολύ καλή πορεία της Καλαμάτας φέτος οφείλεται κατά το μέγα μέρος σε αυτόν.